Hey, γεια σου παιδιά, Ντόντς εδώ. Σήμερα παίζουμε πάλι το πολύ αγαπημένο μας παιχνίδι Fortnite. Λοιπόν, όπως είπα στο προηγούμενο μου βίντεο, άμα πάρω 200 likes ότι θα έκανα το 0% sensitivity challenge. Αυτό το βίντεο έχει περίπου 400 likes αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι καν. Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε το 0% sensitivity challenge που... Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Λοιπόν, βάζουμε τα πάντα στο 0. Τα πάντα κυριολεκτικά 0. Όλα τα βάζουμε στο 0,1 γιατί και αυτά δεν πάνε πιο κάτω. Και τέλος. Λοιπόν, είναι όλα όπως είδατε. Ωπ, γλιτσάρει λίγο. Γλιτσάραμε, είμαστε εντάξει, όλα καλά. Okay. Τα μηδένισα όλα όπως είδατε. Και πήρε και αυτό το hype. Θα το χρησιμοποιήσουμε λογικά σε κάποιον παίχτη που θα βρούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο game να δούμε αν μπορώ να πάρω κανένα kill. Ο στόχος μου είναι 3 kills. 3 kills και αυτός βασικά είναι ο μόνος μου στόχος. Να πάρω 3 kills. Άμα πάρω 3 kills θα είμαι ευχαριστημένος. Λοιπόν, παιδιά, θα σας δω μόλις μπούμε σε ένα game. A few moments later. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο πρώτο μας game. Λοιπόν, θα πάμε στο σπιτάκι το κανονικό του. Ξέρετε που πάμε παιδιά, δεν χρειάζεται καν να πω που πάμε. Πάντα πηγαίνω εδώ. Εντάξει, τις περισσότερες φορές, όχι πάντα. Πάντα πάω εκεί και γενικά μου αρέσει το μέρος. Δεν ξέρω. Ωραία, λοιπόν, πέφτουμε εδώ. Oh my god. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Δεν μπορώ να το κάνω το challenge. Ούτε ένα kill δεν πρόκειται να πάρω. Κυριολεκτικά έχω τέρμα. Oh my god, πάνε και πολλά άτομα εκεί τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως πάνε πολλά άτομα εκεί και φοβούμαι τώρα. Okay. Πες μου ότι είναι κάποιο όπλο εκεί πάνω. Είναι σιλντάκι, δεν χρειάζομαι σιλντ. Okay. Ήρθε κάποιος, είναι κάποιος εδώ. Τι είναι αυτό. Remote explosives. Εντάξει. Κάνει. Κοιτάξτε πώς γυρνάει, κοιτάξτε. Αυτό ήταν ένας κύκλος. Δηλαδή αν εγώ είμαι εδώ και άλλος με βαράει από πίσω θα πω περίμενε φίλε. Και μετά θα βάλω τον τοίχο. Oh my god. Okay, αυτό είναι πολύ κακό γιατί ξεσυνηθίζεις από το κανονικό σου. Τραπ, ωραία. Καμπερά σου λέει μετά. Ακούω κάποιον, είναι κυριολεκτικότα. Ω, γλιτσάρι, είναι από πάνω. Ω. Okay. Κατάλαβα ότι όταν το γυρνάς. Κάθε... δεν γίνεται ρε φίλε, δεν γίνεται να γυρνάω μια ώρα. Δεν πειράζει. Έχει και τσακ τσακ. Βρήκε το trap, έξυπνο. Okay. GG, θα σας δώσω το επόμενο game. Okay, παιδιά, λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα game όπως είδατε εδώ. Αυτό γυρνάει κανονικά το πραγματάκι, αλλά όλα τα άλλα είναι υπερβολικά αργά. Έχω παρατηρήσει, θα σου πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ας πέσουμε πάλι στο ίδιο μέρος γιατί μπορούμε. Κόλλησε λίγο, but it's okay. Υπομονή μέχρι να πάρω PC. Μην ανησυχείτε, σε λίγες μέρες παίρνω PC. Οπότε μη μου ανησυχείτε, θα έχετε καλύτερο βίντεο. Λοιπόν, και δεν θα έχει χάλια ποιότητα όπως πρέπει να τσκάρει αυτό. Μπράβο, μπράβο Αντώνη. Μπράβο, well played, Xbox. Δεν φταίει το Xbox. Φταίει το, τέλος πάντων. Δεν φταίει πάντως το Xbox, αυτό είναι σίγουρο. Μη είναι πολύ κάτω. Γιατί είναι υπερβολικά αργό. Δεν μπορώ, αλήθεια. Ένα kill δεν θα πάρω, στοίχημα ό,τι θέλετε. Πρώτο μου challenge είναι να πάρω ένα kill. Μετά, oh my god. Μετά από το ένα kill θέλω να πάρω άλλο ένα kill. Και μετά από αυτό θέλω να πάρω ένα ακόμα.
Δηλαδή συνολικά 3 kills. Κάνει 3 μέρες. Είναι κυριολεκτικότατα. Δεν μπορώ καν να το χαρακτηρίσω. Είναι το πιο αργό πράγμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Λέω εντάξει, θα είναι αργό. Το ξέρω από μέσα μου, λέω εντάξει. Αργό θα είναι φλεράκο, αλλά. Τόσο αργό, ρε! Το μόνο που έχω είναι ένα assault rifle που δεν είναι καθόλου καλό, ειδικά αυτό για close range battle και τέτοια. Κανένα. Ω, πιστολάκι είχε, δεν πειράζει. Ένα revolver. Bandages. Πολύ ωραία πράγματα όπως βλέπετε. Εντάξει, συνήθως έχει κα. Oh my god. Απλά δεν μπορώ, απλά. Sorry, δεν μπορώ. Α, παμπ, ωραία. Εσένα ψάχναμε. Oh my god. Τι κάνω. Ωραία, τα έβαλα στη σειρά. Ξέχασα κάτι. Ναι, ένα revolver που δεν το θέλω. Οκ, εδώ μέσα ένα hunting rifle. Μου αρέσουν υπερβολικά πολύ τα hunting rifles. Δώσε μου ένα, μπορεί να σου πάρω κανένα δυο kills, αλλά μην περιμένεις κάτι παραπάνω. Αλλά μου αρέσουν πολύ. Ωραία, πάσε. Λοιπόν, για αυτό που πάω να κάνω τώρα θα με μισήσετε στα comments. Θα είσαι σε φάση Αντώνη. Τι κάνεις, γιατί πάρ' το pump. Πιο πολύ μου αρέσει το tactical γιατί μισώ το pump. Δηλαδή, εντάξει, άμα δεν βρω κανένα tactical, αλλά αναγκαστικά θα πάρω pump. Αλλά χίλιες φορές tactical. Θα σας πω γιατί, ok, thank you very much, ακριβώς αυτό χρειαζόμουν. Λοιπόν, το tactical βαράει δύο φορές πιο γρήγορα από το pump. Και επειδή μου έχει τύχει κιόλας να βαρώ μια μπαμ, να περιμένω ένα δευτερόλεπτο για να ξαναρίξω και ο άλλος να μην σκοτώσει επειδή είχε tactical. Και έκανα rage quit και απλά παραλίγο να σπάσω το controller μου, που δεν είναι καλό να σπάτε controller, πιστέψτε με, είναι πανάκριβα. Οκ, okay, όπως έλεγα, έχω ένα mission που πρέπει να πάρω kills με SMG, που ας πούμε ειδικά με αυτό είναι δύσκολο, κόλλησε λίγο. Λοιπόν, σφαίρες, κάτι άλλο, όχι. Κάνει 5 αιώνες να γυρίσει. 5 αιώνες. Δηλαδή αν έρθει κάποιος, ωραία, είναι πίσω μου ένας και με βαράει από πίσω, λέω περίμενε φίλε. Ωραία, τώρα πάμε να παίξουμε. Θα πεθάνουμε με τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα. Οκ, okay, κάτι εδώ, όχι. Κάτι εκεί, ναι, medkit, οκ. Okay. Δύο minis ή medkit. Δύο minis. Θα θυμηθώ το medkit, ότι το έχω εδώ και άμα δεν έχω τόσο, ή άμα είμαι τόσο χαμηλό HP, τότε θα έρθω ξανά πίσω. Πολλοί με ρωτούσατε στα comments επίσης γιατί κάνω αυτό το πράγμα εδώ με την πυραμίδα που το κάνω αυτό. Το ξέρω ότι ακούγεται και φαίνεται βλακεία, αλλά oh my god, έχει πολύ μπλε εκεί και μου αρέσει. Πιστέψτε με, για το Xbox και γενικά για PlayStation και κονσόλες είναι πολύ βολικό. Είναι πολύ βολικό. Γιατί έπεσε. Οκ, δεν είμαστε στο zone, όχι ότι μας πειράζει, είναι κυριολεκτικά δίπλα το zone. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε τα πράγματα. Γυρνάει πολύ αργά. Ειλικρινά. Μου σπάει τα νεύρα. Μου σπάει τα νεύρα. Δεν θα πάρω τον Μπέρτ, μισώ τα Μπέρτ. Αν με ξέρετε καλά, που λίγο δύσκολο γιατί δεν το έχω πει ποτέ σε βίντεο. Μισώ τα Μπέρτ. Αλλά έπαιζα με κάποιον φαν και του είπα ότι μισώ τα Μπέρτ, οπότε αυτός μπορεί μόνο να το ξέρει. Okay. Αν γυρίσεις όμως φιλαράκο μου, μπράβο, αν πας αυτό, μπράβο. Τώρα, σιγά. Μόνο να μπορούσατε να ακουμπήσετε την καρδιά μου την ώρα που με έριξε snipe. Oh my god. Οκ. Okay. Δεν πήραμε κανένα kill.
Ας πάμε στο επόμενο game. Okay, παιδιά, λοιπόν, μπήκαμε σε ένα ακόμα match. Το μάλλον τελευταίο, γιατί απλά δεν γίνεται, είναι ανώφελο. Είναι ανώφελο να παίζεις. Δεν πρόκειται να νικήσεις. Όχι να νικήσεις. Kill δεν πρόκειται να πάρεις ποτέ, όχι να νικήσεις. Τι να νικήσεις. Αν νικήσει κάποιος με 0% θα του πω μπράβο. Εντάξει, γίνεται. Δεν λέω ότι δεν γίνεται. Αλλά επειδή εγώ είμαι νουμπάς που μου το γράφετε στα comments και το ξέρω ότι είμαι νουμπάς, δεν πρόκειται να πάρω νίκη με τίποτα. Ούτε με σφαίρες. Λοιπόν, θα έλεγα να σκεφτόμουν πριν κάνω το βίντεο να πω στο βίντεο ότι τέλος πάντων θέλω να πάρω ένα kill με τράπο όπως έκανα και με το 100% sensitivity. Αλλά τώρα έτσι όπως το βλέπω, όχι μόνο όχι. Να σας εξηγήσω. Να πάρω μερικά όπλα. SMG, ok. Medkit, ok. Pump. Δεν βρήκα tactical, οπότε δεν με χαλάει. Ωραία. Έλα, συνέχισε, μπράβο. Για να σας δείξω να καταλάβετε, πρέπει να κάνω έναν ολόκληρο κύκλο. Να πάω πάνω και κάτω, που παίρνει αιώνες. Και δεν. Ούτε το τσέφ. Thanks για το τσακ-τζακ. Λοιπόν, πολύ καλό. Loot. Αν γυρίσεις λίγο πιο γρήγορα. Έτσι. Μπράβο, καμάρι μες. Ήρθε κανείς άλλος εδώ, ανοιχτή πόρτα εκεί. Όχι. Λογικά μόνοι μας. Α, τι είδα εκεί. Το καινούργιο το bounce trap. Θα έκανα βίντεο που θα έλεγα για αυτά, αλλά σκέφτηκα ότι επειδή τα είδα τι κάνουν και είμαι σε φάση, κοίτα, δεν κάνουν πολλά, οπότε γιατί να βγάλεις βίντεο και τι θα δείχνεις στο βίντεο. Δεν θα έχει entertainment, δηλαδή δεν θα δείχνει κάτι το σοβαρό. Εντάξει, ποτέ δεν θέλω να δείχνω κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Εντάξει, μπορεί να είναι κάποιο σοβαρό. Κάποιος χτίζει. Για φλαράκο. Εκεί μέσα είναι. Οκ, okay, για φλαράκο. Οκ, okay, κάποιος ήταν εδώ και πέθανε. Okay, παρατάω το παιχνίδι γιατί αυτό είναι impossible challenge. Αυτά, παιδιά, ouch. Αυτό ήταν, παιδιά, για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα πάντως καθόλου δεν μου άρεσε. Like, subscribe και comment για περισσότερα βίντεο. Και ας δω μια άλλη φορά. Γεια σας. Okay, baby, I don't love you.